Το ερώτημα είναι, υπάρχει λύση σε αυτό το αδίέξοδο τώρα. Κοίταξε, έχουμε μπλέξει. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μπλέξει και ευχόμαστε όλοι να έχουμε καλά ξεμπερδέματα. είναι βέβαιο ότι όπως έχει διατυπωθεί το ερώτημα σε αυτό το δημοψήφισμα, είναι ένα ερώτημα παραπλανητικό και λέω ότι είναι παραπλανητικό με την έννοια ότι κατ' ουσίαν, το ερώτημα αφορά μια πρόταση που δεν ισχύει μία πρόταση Γιούγκερ και θεσμών, τρόικας δηλαδή, η οποία στην πραγματικότητα έχει ήδη τροποποιηθεί. Παράδειγμα, τι θα ψηφίσουν στα νησιά οι άνθρωποι του τουρισμού? Θα ψηφίσουν για την πρόταση που είχε 23% ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τις τουριστικές ξενοδοχειακές μονάδες ή θα ψηφίσουν για την αναθεω... αναθεωρημένη πρόταση Γιούγκερ με το 13% Επομένως, ήδη εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο ετέθη το ερώτημα είναι κατά τη γνώμη μου διχαστικός. Αν η κυβέρνηση ήθελε να κάνει δημοψήφισμα και να ενώσει το λαό, έπρεπε να φέρει τη δική της πρόταση προς ψήφιση, η οποία είμαι βέβαιο ότι και θα έπαιρνε πολύ μεγάλα ποσοστά γιατί θα ένωνε του Έλληνε σε μια διαπραγμάτευση εθνική απέναντι στην Ευρώπη, αλλά θα έδινε και το σήμα ότι θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη. Δεν θέλουμε να φύγουμε. Δεν κάνουμε κόντρα για την κόντρα. Υπερψηφίζουμε τη δική μα πρόταση. Δεν καταψηφίζουμε την πρόταση τη Ευρώπη. Τώρα. Και ο χρόνος στον οποίο γίνεται το δημοψήφισμα είναι κατά τη γνώμη μου Απόλυτα, εσφαλμένα, επιλεγμένος. Δεν έπρεπε να φτάσουμε στο και πέντε, γιατί είμαστε στο και πέντε. Το δημοψήφισμα θα γίνει μετά τη λήξη του προγράμματος χρηματοδότησης της χώρας και μετά βέβαια την ε, εκπνοή της χρονικής προθεσμίας για την πληρωμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το 1,6 δισεκατομμύριο ευρώ που χρωστάμε. Γιατί έπρεπε να οδηγηθούμε σε δημοψήφισμα με τις τράπεζες κλειστές και με ουρές στα βενζινάδικα. Ποιον ευνοεί αυτή η εικόνα. Ευνοεί μήπως την Ευρώπη. Ευνοεί την Ελλάδα. Η εικόνα μιας χώρας με ουρές έξω από τις τράπεζες και με ουρές στα σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα. Νομίζω λοιπόν ότι αν ειλικρινά ήθελε η κυβέρνηση να ενισχύσει δια της αναβάπτισης στη λαϊκή εντολή τη διαπραγματευτική ικανότητά της έπρεπε να έχει πάει πριν από ένα μήνα, πριν από 20 μέρες το αργότερο στο δημοψήφισμα. Τρίτον, δεν υπάρχει χρόνος, επαρκής χρόνος να συζητήσουμε και να οριμάσουν οι αποφάσεις του ελληνικού λαού. Έχετε ξανακούσει πουθενά ανά τον πλανήτη να γίνονται εκλογές ή δημοψήφισμα να στείνεται κάλπη μέσα σε πέντε μέρες. Εγώ δεν θυμούμε ανάλογο ιστορικό προηγούμενο και πάντως ακόμη κι αν υπάρχει φαντάζομαι ότι είναι μια εξαίρεση. Το κανονικό πράγμα είναι να υπάρχει στοιχειώδης χρόνο συζήτηση. Ας υποθέσουμε τέλος ότι το όχι που προτείνει η κυβέρνηση που εισηγείται παίρνει 100% την Κυριακή. Όλοι οι Έλληνες Ψηφίζουμε το όχι που προτείνει ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Τι θα γίνει τη Δευτέρα. Υπάρχει απάντηση από, κυρε... από κυβερνητικής πλευράς στο ερώτημα τι θα γίνει τη Δευτέρα. Ή η απάντηση είναι αυτή που πήρα στην προεκλογική συνέντευξη όταν ρώτησα τι θα γίνει κύριε Πρόεδρε αν η Μέρκελ δεν αποδεχθεί τις προτάσεις μας η απάντηση δηλαδή ότι θα τις αποδεχθεί και θα είναι μέρα μεσημέρι. Γιατί αν αυτή είναι η απάντηση, είδαμε πού οδηγηθήκαμε μετά από ένα πεντάμινο διαπραγμάτευσης. Δεν θέλω να ξεφύγω από το ερώτημά σου Παναγιώτη, θα πω και ποια είναι η λύση κατά τη γνώμη μου. Ποια είναι η πρόταση. Νομίζω λοιπόν ότι το δημοψήφισμα δεν πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι πρέπει να πάρει... Σε πρώτη φάση μια παράταση μιας εβδομάδας, να πει η κυβέρνηση, δηλαδή δεν πάμε αυτή την Κυριακή, πάμε την επόμενη για να υπάρξει χρόνος να γίνει και συζήτηση στην ελληνική κοινωνία και να αξιοποιήσει αυτό το διάστημα των δύο εβδομάδων επαναρχίζοντας τη διαπραγμάτευση. Οι δηλώσεις Γιούγκερ και οι δηλώσεις Μέρκελ δίνουν αυτή τη δυνατότητα να ξαναρχίσει η διαπραγμάτευση. Και η Μέρκελ είπε είμαι εδώ να συζητήσω με τον Πρωθυπουργό. Επομένως ας κάνει την κίνηση ο κύριος Τσίπρας να ανοίξει κουβέντα μαζί της και ο Γιούγκερ τον είδα να προσπαθεί να διαψεύσει όλα αυτά που ενοχλούσαν την ελληνική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τον θεωρεί ανηλικρινή, άκουσα να λέει ο κύριος Σακελαρίδης. Ας δούμε λοιπόν στην πράξη αν είναι ειλικρινής ή ανηλικρινής. Αν πράγματι εννοεί τι διαψεύσει που έκανε και είναι διατεθειμένος να κάνει πίσω σε ένα-δυο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, α το αποδείξει τώρα. Α ξαναρχίσουμε τη συζήτηση με την Ευρώπη. Και για μένα, ένα βασικό όρο πρέπει να θέσουμε. Και αν τον δεχθούν, να καθίσουμε στο τραπέζι. Το θέμα του χρέου. Αν μα δώσουν το θέμα του χρέου, πρέπει να προχωρήσουμε σε συμφωνία και να ξεχάσουμε το δημοψήφισμα που δυστυχώ όπως εξελίσσεται έχει μεγάλο κίνδυνο να μας οδηγήσει και στη διεθνή απομόνωση και εκτός Ευρώπης.